Προκομωσία του νέου Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Έχει προχωρήσει και έχει φτάσει σε μια φάση ολοκλήρωσης η σύγκληση μεταξύ του. Υπήρξαν μια ομάδα ανθρώπων, εκπροσώπων τόσο από την Δημοκρατία, από το Πασόκ και από τη Δημάρ, οι οποίοι επεξεργαζόντουσαν από χθες με πολύ έτσι... με πολλή ένταση τη σύγκληση των προγραμματικών θέσεων που είχαν τα τρία κόμματα, ούτως ώστε να υπάρξει μια ενιαία προγραμματική θέση, στρατηγική. Από εκεί και πέρα, τώρα το βράδυ αναμενόταν μέχρι πριν από λίγο η ανακοίνωση της κυβέρνησης συνολικά. Στην ουσία έχει κλείσει, αλλά η κυβέρνηση τελικά θα πάει και θα υπάρξει ανακοίνωση αύριο, το πρωί προς το μεσημέρι, άρα θα έχουμε ορκομοσία αύριο περίπου την ώρα που ορκίστηκε σήμερα. Εδώ πέρα βλέπουμε εικόνες από την ορκομοσία Σαμαρά σήμερα το μεσημέρι, Ναι. Μπροστά στον Αρχιεπίσκοπο. Την ίδια περίπου ώρα αύριο θα έχουμε την ορκομοσία της κυβέρνησης συνολικά. Υπάρχει μεγάλη ονοματολογία. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι ο νέος Υπουργός Οικονομίας θα είναι ο Βασίλης Ωράπανος. Ο οποίος θα πάει με τον αύριο στο Δεν θα πάει με τον κύριο Ζανιά, ο οποίος είναι υπηρεσιακός υπουργός. Όχι, δεν θα πάει, γιατί έτσι όπως καθυστερούν δεν μπορεί να πάει, δεν έχει τίτλο. Αλλά υπήρξε και μία συνάντηση τώρα το απόγευμα και του κύριου Ζανιά και του κύριου, στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Ράπανος και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά και με τον κύριο Βενιζέλο και με τον κύριο Κουβέλη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ανατρέψιμο. Ο κύριος Ράπανος αυτή τη στιγμή, να πούμε και δύο κουβέντες, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών. Είναι ένας πολύ έμπειρος και πανεπιστημιακός, αλλά και τραπεζικός από το χώρο της Εθνικής. Ξέρεις, σου λέω το εξής και θα το κουβεντιάσω και με τους καλεσμένους μας. Η αίσθηση, η εικόνα στον κόσμο της τοποθέτησης ενός τραπεζίτη στην κρίσιμη αυτή θέση του Υπουργού Οικονομικών δημιουργεί πάλι την αίσθηση στον κόσμο ότι πάει να εξυπηρετήσει τα τραπεζικά συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του απλού κόσμου, που σημαίνει ότι σου λέει όπως λέγανε και για τον Πρωθυπουργό τον Παπαδήμο, την άνθρωπο των τραπεζών. Και σου λέει τώρα βάζουν πάλι έναν άνθρωπο των τραπεζών να διαχειριστεί την οικονομική κρίση. Δεν ξέρω πόσο δίκιο έχουν ή όχι. Από τα διάφορα ονόματα δεν θα δούμε πολύ παλιά πρόσωπα. Μάλιστα και από τη Νέα Δημοκρατία είναι νέα γενιά, θα συμμετάσχει. Χατζηδάκης, Κεφαλογιάννη, Όλγα, Δένδια, Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι τώρα Μπακογιάννη. Δηλαδή θα δούμε τα νέα πρόσωπα από τη Νέα Δημοκρατία που θα συμμετάσχει με κοινοβουλευτικούς και με... Ουσιαστικά μιλάμε για μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν μιλάμε. Είναι ένα μείγμα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του Πασόκου, ούτε της Δημάρ. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μια κυβέρνηση όλων των μνημονιακών ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ελλάδα. Ναι. Είναι η τελική φάση ή θα πετύχει. Ή αν αποτύχει, η σημερινή αντιπολίτευση και κάποια άλλα κόμματα που θα δημιουργηθούν θα προχωρήσουν σε πλάν B πλέον με αμφισβήτηση στην Ευρωζώνη. Με αμφισβήτηση? Στην Ευρωζώνη. Κατά πόσον θα παραμείνουμε στο ευρώ. Νομίζω ότι είναι η τελευταία προσπάθεια. Είναι πράγματι, έχει τα στελέχη από όλους αυτούς τους χώρους και μάλιστα έχει και πρόσωπα κλειδιά που συνδέουν τους χώρους μεταξύ τους. Με συγχωρείτε να ρωτήσω τον κύριο. Νεοφιλελεύθεροι με εξυγχρονιστές και με όλη αυτή την ευρωπαϊκή αριστερά είναι όλοι μέσα. Είναι μέσα. Κύριε Βουδούρη, υπάρχει κάποιοι από τον Δημάρ οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην κυβέρνηση ή θα μπουν μέσα στην κυβέρνηση? Γιατί αυτό η θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς συζητήθηκε εκτενώς εχθές, γι' αυτό τελειώσαμε 2 η ώρα το βράδυ. Είναι ότι η Δημοκρατική Αριστερά θα στηρίξει, θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης βάσει μιας προγραμματικής συμφωνίας, αλλά δεν θα συμμετέχει με στελέχη της σε αυτή την κυβέρνηση. Άρα δεν υπάρχει. Εάν θέλετε να σας δώσω, κύριε Καρδαβέλα, και μία εξήγηση, γιατί όντως δεν ξέρω ποιος το είπε, ότι αυτό μπορεί να ακούγεται και λίγο παράδοξο. Συζητήθηκε εκτενώς αυτό το θέμα. Και υπήρξαν διάφορες απόψεις οι οποίες λέγανε το εξής. Εάν είχαμε προχωρήσει σε μια κυβέρνηση η οποία να ήταν μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής, κοινής συνένεσης,
με έναν πρωθυπουργό ο οποίος να ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να απευθυνθεί και στους δεξιούς και στους αριστερούς, δηλαδή να ξεπεράσει αυτή την πόλωση. Νομίζω ότι όλοι θα είχαμε συμφωνήσει να συμμετάσχουν και στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς. Η επιλογή που έγινε από τον κύριο Σαμαρά είναι να αναλάβει ο ίδιος. Είναι μια σεβαστή άποψη, δεν την αμφισβητεί κανείς. Αλλά προφανώς από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς θέλει να είναι πρωθυπουργός και να στελεχώσει την κυβέρνηση αυτή ως μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό δεν δημιουργεί τις συνθήκες για να υπάρξει μια συμμετοχή των ανθρώπων της Δημοκρατικής Αριστεράς. Άρα λοιπόν έχουμε... Υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι υπήρξε σαφής αντίδραση στελεχών όπως είναι η κυρία Ρεπούση και έγινε και μια συζήτηση περί συνδρόμου Καρατζαφέρη, έτσι δεν είναι? Ότι όπως ο λαϊκός ορθόδοξος αναγερμός στήριξε μια κυβέρνηση η οποία είχε κεντροδεξιά χαρακτηριστικά, υπάρχει ένας κίνδυνος και για τη Δημοκρατική Αριστερά να μην εισπράξει ένα δυσανάλογο πολιτικό κόστος. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει και υπάρχει και σαν αίσθηση σήμερα. Η άποψη πολλών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, μέσα στους οποίους εξάλλου ήταν και η δική μου η άποψη, είναι ότι από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς κάνει την επιλογή την οποία είπαμε, το πιο λογικό θα ήταν να είχαμε δώσει ψήφο ανοχής, το οποίο σημαίνει ότι εμείς δεν πυροβολούμε, να το πούμε έτσι, εξ αρχής αυτή την κυβέρνηση. Αντιθέτως, δείχνουμε μια καλή διάθεση, εφόσον υπάρχει ένα συμβόλαιο και εφόσον αυτό το συμβόλαιο υλοποιείται, θα στηρίζουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Η έννοια της ψήφου εμπιστοσύνης όντως βάζει αυτή την διάσταση που είπατε, τη συμμετοχή, η οποία όμως δεν ήταν εφικτή λόγω της επιλογής που έκανε ο κ. Σαμαράς. Άρα λοιπόν, ψήφο εμπιστοσύνης. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Όχι ανοχής. Σωστά. Έτσι. Ναι. Τέθηκε στην ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής και αποφάσισε μια πλειοψηφία ότι θα είναι ψήφο εμπιστοσύνης. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν, εν πάση περιπτώσει, σαν πρόταση από τον κύριο Κουβέλη, όπως ο κύριος Ρουπακιώτης και τα λοιπά. Όπως ο κύριος Ρουπακιώτης και λοιπά. Ο κύριος Ρουπακιώτης και ο κύριος Μανιτάκης. Και μάλιστα το μεσημέρι υπήρχε μια ιστορία αν ο κύριος Ρουπακιώτης θα μείνει στο εργασία ή αν θα πάει στο δικαιοσύνη. Αυτό πάει για το δικαιοσύνη τελικά και μάλλον θα έχουμε αυτή την αλλαγή, όπως υπήρξαν και κάποια βέτο. Για παράδειγμα, ναι, δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης. Και μάλιστα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πάμε προς τον κύριο Δένδια, ο οποίος χαρακτηρίζεται πιο μετριοπαθής από την Δημοκρατική Αριστερά και από το ΠΑΣΟΚ, περισσότερο η Δημοκρατική Αριστερά, η οποία μάλιστα σε μια συζήτηση, αν θα υπήρχε, ήθελαν έναν υπουργό ο οποίος να μην είναι του σκληρού κλίματος του νόμου και της τάξης, ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κατηγορία. Και καταλήξαμε... στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ποιος θα είναι? Μάλλον ο πιθανότερος είναι ο κύριος Δένδιας με αναπληρωτή υπουργό τον κύριο Οικονόμου που είναι τώρα υπηρεσιακός υπουργός. Και πάει για πρόεδρος της Βουλής ο κ. Μημαράκης. Ο κ. Μημαράκης. Αφού δεν δέχτηκε τελικά ο Αβραμόπουλος, έτσι. Ο Αβραμόπουλος θα πάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνης. Αμήνης και ενδέχεται να έχει και το ρόλο του αντιπρόεδρου. Έτσι. Και να σου πει κάτι, στο προεδρείο της.